φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο κλειστό γυμναστήριο Σοφία Μπεφών, στο Παλαιό Φαλήρο, για να παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση για την τέταρτη αγωνιστική της ΑΕΣ των Ανδρών ανάμεσα στο ναό Παλαιού Φαλήρου και των ναός Ομήλων, το μεγάλο ντέρμπι των αίτητων του πρωταθλήματος. Παρακολουθούμε την παρουσίαση της ομάδας του Μήλωνα με το νούμερο 4 Ανδρεόπουλος, με το 5 Ψηλέας, με το 6 Μπελίτσης, με το 7 Μπελίτσης, με το 8 Καραγιαννίδης, με το 9 Ζούκας, με το 10 Παπανικολόπουλος, με το 11 Σφυρίς, με το 13 Γαλάνης, με το 14 Ραλάκης, με το 15 Μαυροϊδής, με το 16 Δεκαβάλας, με το 18 Μικάκης, προπονητής ο Δημήτρης Αποσκήτης. Πάμε από την άλλη πλευρά για να δούμε τους γηπεδούχους. Για το Παλαιό Φάληρο λοιπόν, με το 4 Βαϊδάκης, με το 5 Τελεπής, με το 6 Πρόγκας, με το 7 Κοκαλιάς, με το 8 Τορμπαζιόγλου, με το 9 Τσιμπίδης, με το 10 Εξιταβελώνης, με το 11 Δορκοφίκης, με το 12 Μελισσουργός, με το 13 Κέκης, με το 14 Καψαρίδης, με το 15 Τσιφτής, με το 17 Καράμπελας, προπονητής ο κύριος Παπαδάτος. Πολλοίς κόσμος που ήρθε να παρακολουθήσει αυτό το μεγάλο ντέρμπι της ΑΕΣ των Ανδρών. Ένα ντέρμπι που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα παραμείνει αίτητη μετά την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Έχει μπει η ομάδα του Μήλωνα πρώτη στο γήπεδο. Τώρα θα μπει και του Παλαιού Φαλήρου. Και οι δύο ομάδες λοιπόν κοιτούν προς τον κόσμο να τον χαιρετήσουν. Μια παρουσίαση που θυμίζει και την Α1 και ακόμα πιο ψηλά. Χαιρετισμός λοιπόν των γηπεδούχων προς τους διαιτητές και τους φιλοξενούμενους. Βλέπω για το Παλαιό Φάληρο Τορμπαζιόγλου, Τσιμπίδη. Πάμε στο ξεκίνημα του μάτς. Με Τορμπαζιόγλου στην πρώτη επίθεση που μαζί με τον Τσιμπίδη, τον Δορκοφίκη, τον Καψαρίδη και τον Κοκαλιά είναι οι παίκτες που ξεκινάνε για το Παλαιό Φάληρο. Πρώτο σουτ άστοχο και αμυντικό rebound. Ο Μήλωνας έχει ξεκινήσει με Ραλάκη, Παπανικολόπουλο, με το πρώτο φάουλ.
τον Ψηλέα, τον Ζούκα. Και τον... μου λείπει ο πέμπτος, θα τον βρω. Και τον Ανδρεόπουλο. Βλέψει από την μπάλας. Και πρώτο, όχι, φάουλ. Χωρίς να υπάρχει καλάθι. Πρώτος πόντος για την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου. Και 2-0. Από ένα τα φάουλ των δύο ομάδων. Ωραίο τρυφογύρισμα και το πρώτο καλάθι. Για τον Μίλωνα. 2-2. Γυρίζει και αστοχή ο Τσιμπίδης. Ραλάκης θέλει να περάσει, περνάει μια εξαιρετική πάσα. Και το καλάθι από τον Ανδρεόπουλο για το 2-4. Καψαρίδης, σούτ απ' έξω από τον Τομπατζόγλου, άστοχο. Ζούκας, περνάει, βγαίνει πάρα στη γωνία, σούτ για τρεις, άστοχο. Δύο, επτά μπροστά η ομάδα του Μίλωνα. Η μπάλα είναι έξω. Σουτ για τρεις για τον Παλαιό Φάλιρο τώρα. Έστω και αυτό. 5-7. Τρίποντο ήταν από τον Τομπατζόγλου. Σούτ από τον Ραλάκη, άστοχο, rebound επιθετικό από τον Ανδρεόπουλο. Αστοχή, δεν υπάρχει καλάθι, η μπάλα είναι στα χέρια του Παλαιού Φαλήρου με τον Κοκαλιά. Έδωσε στον Καψαρίδη, πάλι Κοκαλιάς και τώρα Τομπατζόγλου. Περνάει, βγάζει στο πλάι, βγαίνει μπάλα στην κορυφή, προσφύγει το Δορκοφίκης, γυρίζει έξω, σουτ για δύο, πατούσε γραμμή, είναι άστοχος ο Κοκαλιάς. Ψηλέας, χάνει την μπάλα το Δορκοφίκη προσωρινά, το κόβει ο Δορκοφίκης στα ίσια. Πολύ ωραία φάση. Κόψιμο, καλάθι όμως για την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου που ισοφαρίζει. Βλέψιμο της μπάλας και φεύγει μπροστά από τον Παλαιό Φαλήρο. Αποτυχημένη προσπάθεια εδώ. Άστοχο σουτ, rebound από τον Κοκαλιά. Ο
Κορμπατζιόγλου. Κοκαλιάς. Λάθος. Παπανικολόπουλος. Σταματάει για τρεις. Άστοχος έρμπολ. Φάουλ. Ή όχι. Όχι, δεν είναι φάουλ, βάλε ήταν απ' έξω απλά. Γυρίζει ωραία και ευστοχή. Δορκοφίκης για να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του Παλαιού Φαλήρου. Βλέψιμο της μπάλας, ωραίο, και φεύγει στον εφνιδιασμό και πετυχαίνει το καλάθι για να κάνει το σκορ 6-17. Τορμπατζιόγλου. Τελευταίο τετράλεπτο στην πρώτη περίοδο. Και άλλο κλέψιμο για το Παλαιό Φαλήρο. Θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε και σε επανάληψη τις καλύτερες προσπάθειες των αθλητών. Φάουλ που έχει κερδίσει το Παλαιό Φάλιρο με τον Καψαρίδη στην επαναφορά. Κοκαλιάς. Καλάθι, πολύ ωραίο. Και έχουμε time out. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτές τις φάσεις που έχουν ξεχωρίσει μέχρι τώρα στο πρώτο δεκάλεπτο. Δέχονται τις οδηγίες οι παίκτες του Παλαιού Φαλήρου. Οι του Μήλου να μπήκαν πιο γρήγορα στο παιχνίδι μετά το time out. Πάμε λοιπόν στην επαναφορά με τον Παπανικολόπουλο για τους φιλοξενούμενους. Από τον Ψηλέα Παπανικολόπουλος. Ραλάκης. Ψηλέας. Σταματάει, ψάχνει την πάσα. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα.
λάθος ο χρόνος που βλέπετε, συγγνώμη. 3 και 5 μένουν. Δεν μας άκουσε το χρονόμετρο, δεν σταμάτησε. Πάμε λοιπόν μέχρι να φτάσουμε στο 1.42. Πολύ ωραίο καλάθι, ένα ακόμα για την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου που καταχειροκροτείται από τους φίλους της. 15-7. Ωραία προσπάθεια τώρα από την άλλη πλευρά με τον Ψηλέα. 15-9 σε ένα κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο. Παπανικολόπουλος. Έχουμε βήματα. Εδώ το προηγούμενο καλάθι του Μίλωνα. Για τους γηπεδούχους. Μπάλα περνάει χαμηλά, δεν μπόρεσε όμως να πετύχει το καλάθι. Ο Τσιμπίδης, σουτ για 3, άστοχο. Rebound. Ψηλέα σταματάει, αστοχή για 2, rebound αμυντικό. Ανάποδο λέει, άπαστο χώμος. Το 15-9 παραμένει 1-20 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Σουτ για 2, άστοχο από την κορυφή, από τον Καραγιαννίδη Τσορμπατζιόγλου. Καψαρίδης. Σουτ για 3, εύστοχο. Δεκαοχτώ, 9, double score. Ξανά εδώ το τρίποντο για την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου. Ωραία πέρασε η μπάλα μέσα στη ρακέτα. Δεκαοχτώ-11, κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία η κίνηση των παιχτών του Μίλωνα. Τελευταία δευτερόλεπτα. Φάουλ. Από 3 τα φάουλ για τις δύο ομάδες. Πρέπει να γίνει σουτ. Άστοχο. Ολοκληρώνεται έτσι το πρώτο δεκάλεπτο, με το Παλαιό Φάλιρο να προηγείται με 18-11 και εμείς θα δούμε όλα τα replay αυτού του πρώτου δεκαλεπτού. Thank you.
ωραίες φάσεις, ωραία καλάθια που σας προσφέρει σε επανάληψη το Sport Hero. Καινούργια πράγματα φέτος στις μεταδόσεις μας. Έχουμε ξεκινήσει και μεταδόσεις με 4 κάμερες και με replay από μεγάλα αθλητικά γεγονότα της χώρας. Και εδώ προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Τα πράγματα πηγαίνουν αρκετά καλά. Έτοιμες οι δύο ομάδες, θα δούμε και αυτό το καλάθι και ξεκινάμε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μίλωνας μπροστά με τον Καραγιαννίδη, ψάχνει διάδρομο, δεν βρίσκει. Σουτάρει για δύο σε ένα δύσκολο σουτ. Ευστοχή όμως, και έτσι μειώνει σε 18-13. Ξανά η προσπάθειά του, δύσκολη προσπάθεια, αλλά πολύ καλή. Βαϊδάκης στον Καψαρίδη. Βγαίνει μπαλά έξω από τον Πρόγκα. Την παίρνει πάλι μέσα, χαμηλά. Ωραία κίνηση από τους παίκτες του παλαιού Φαλήρου, η μπάλα γύρισε. Πέτυχαν το καλάθι για να κάνουν το σκορ 20-13. Σούδια 2, αστοχό από τον Ζούκα. Και φτάνει στο Λέγια με εξαιρετική προσπάθεια ο Βαϊδάκης. Κοιτάξτε εδώ πως βρήκε το διάδρομο, πέρασε. Καλάθι και φάουλ από την άλλη πλευρά. Για να το δούμε. Δεν το είδαμε στην κανονική διάρκεια, το βλέπουμε σε επανάληψη. Ο Καραγιαννίδης είναι αυτός που πήρε το φάουλ, πέτυχε και το καλάθι. Μείωσε σε 22-15. Να μην μας τα κάλαγε και το χρονόμετρο. Δεν πειράζει, σιγά σιγά. Εύκολος και στην πολύ. 22-16. Πήρε την μπάλα ο Δορκοφίκης. Θέλει να γυρίσει, να περάσει. Έχει κερδίσει φάουλ. Στι 2-16 από ένα τα φάουλ στη δεύτερη περίοδο. Φεύγει ο Κοκαλιάς. Περνάει στη θέση του ο Τσελεμπής. Επαναφορά με τον Καψαρίδη. Γίνεται το λάθος. Και φεύγει μπροστά ο Μίλωνας με τον Ψηλέα, ο οποίος κερδίζει το φάουλ, αλλά δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Έτσι πάει στη γραμμή για δύο βολές. Εύκολος την πρώτη. Εύκολος και στη δεύτερη. Τελεμπής, Καψαρίδης, Βαϊδάκης, Τελεμπής, Βαϊδάκης, Τελεμπής, περνάει μπάλα μέσα, είναι έξω τώρα. Σε επίθεση 5 δευτερολέπτων για το παλιό Φάληρο. 7:48 πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Επαναφορά με τον Καψαρίδη. Δορκοφίκης βγάζει την μπάλα έξω, Τσελεμπής για 3, αστοχός στο τέλος του χρόνου, Ψηλέα στο rebound. Yeah.
Βασιλέας. Πήρε την παρά τον Καραγιαννίδη, έδωσε στον Μαυροϊδή, που περνάει εξαιρετική πάσα, καλάθι και φάουλ αυτή τη φορά. Πολύ ωραία φάση για το 22-18. Κοιτάξτε εδώ την καταπληκτική προσπάθεια και έχουμε time out. Με την ομάδα του Μίλωνα να έχει μειώσει 22-20, όχι 22-18 που είπα πριν. Εύστοχος και στην βολή. (22-21) Δορκοφίκης, Σουδιατρής, άστοχο από τον Καράμπελα. Καραγιαννίδης πέρασε την μπάλα στον Μπελίτσι που αστοχεί, Δορκοφίκης στο rebound. Αφήνει την μπάλα στον Βαϊδάκη. Κόβεται ο Βαϊδάκης, εξαιρετική προσπάθεια αμυντική. Χάνει ο Ψηλέας από πίσω από τον Βαϊδάκη που κερδίζει φάουλ. Εδώ είναι το κόψιμο πάνω στον παίχτη του Παλαιού Φαλήρου. Τρία-ένα τα φάουλ στην δεύτερη περίοδο, 3,5 λεπτά για το τέλος. Τορμπατζίογλου βγάζει την μπάλα έξω, πέρασμα χαμηλά, βήματα έχουμε από τον Πρόγκα. Ραλάκης. Καραγιαννίδης, Ραλάκης, reverse κίνηση, βγάζει την μπάλα έξω. Καραγιαννίδης. 6 δευτερόλεπτα για το σουτ. Κάνει την τρίπλα κατά τα πόδια, περνάει, αστοχή. Rebound από τον Πρόγκα. Δορκοφίκης. Πατάει γραμμή ο Τσελεβής, είναι άστοχος, rebound, αλλά η μπάλα είναι έξω για τον Μίλωνα. (Και) 5:36 για το τέλος του πρώτου μέρους. Έχουν μείνει οι ομάδες εδώ και 1,5 αγωνιστικό λεπτό στο 22-21. Πρόγκας γυρίζει από πολύ δύσκολη γωνία, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Καραγιαννίδης. Καλάθι για τον Μίλωνα που περνάει μπροστά, 23-22. Γυρίζει ο Τσελεμπής, αστοχή κατά το καλάθι, κερδίζει το φάουλ. Από 3 τα φάουλ των δύο ομάδων, 5:06 για το τέλος. Στο πρώτο μέρος το ντέρμπι της Αλφα Εσκανά των ανδρών.
Μπαίνει στο παιχνίδι και πηγαίνει για την επαναφορά ο Παπανικολόπουλος για τον Μίλωνα. Ραλάκης. Παπανικολόπουλος. Έψαξε πάσα, μετά έψαξε διάδρομο, δεν βρήκε τίποτα από τα δύο. Μπροστά το Βαϊδάκη που του κλέβει την μπάλα. Ωραία αμυντική προσπάθεια. Ίσως υπήρχε φάουλ εδώ. Ίσως και όχι, Πρόγκας. Κλέψιμο τώρα μπροστά από τον αντίπαλο. Για τον Μίλωνα από τον Σφυρί. Μπάλα έξω, Ραλάκης βρίσκει διάδρομο. Περνάει, βγάζει έξω, Σφυρίς. Μπροστά του ο Τσελεμπής. Ψάχνει την πάσα, σουτ. Άστοχο. Rebound ο Τσελεμπής, Βαϊδάκης. Θέλει να περάσει. Κερδίζει φάουλ. Τέταρτο φάουλ από τον Μίλωνα. 4 και 11 για το τέλος του πρώτου μέρους. Επαναφορά με τον Μελισσουργό. Έχει μπει στο παιχνίδι και ο Καράμπελας για το Φάληρο. Μελισσουργός. Προσποιείται, περνάει, βγάζει στον Τσελεμπή που κόβεται, παίρνει την μπάλα, αστοχή, τρομερή φάση, χωρίς να υπάρχει καλάθι. Και εδώ είναι λάθος. Να δούμε την προηγούμενη φάση με τον Τσελεμπή να κόβεται πρώτα, να αστοχεί στη συνέχεια. Βαϊδάκης. Τσελεμπής. Τσιμπίδης, Βαϊδάκης. Σουτ για τρεις, άστοχος. Μαυροϊδής. Σφυρίς για τρεις, εύστοχος. Ανεβάζει στους 4 τη διαφορά ο Μίλωνας. Έχανε με 9, θυμίζω, 18-9. Τώρα είναι μπροστά, 26-22. Πέρασμα στο Τσελεμπή για 3, άστοχος. Έχει αστοχήσει στα τελευταία τρίποντα που έχει επιχειρήσει. 2-45. Έξω η μπάλα. Πάμε να δούμε το προηγούμενο τρίποντο που έδωσε τον αέρα των 4 πόντων στο Μίλωνα. Μελισσουργός στην επαναφορά. Τσελεμπής. Τσιμπίδης, Βαϊδάκης. 2 και 20 για το τέλος του πρώτου μέρους. Σούδια 2 από τον Μελισσουργό. Άστοχο στο τέλος του χρόνου επίθεσης. Rebound από τον Ανδρεόπουλο. Η μπάλα στον Γαλάνη για τον Μίλωνα. Ανδρεόπουλος. Σιλέας. Φάουλ μέσα στη ρακέτα που κερδίζει ο Ανδρεόπουλος από τον Τσελεμπή. 1:53 για το τέλος του πρώτου μέρους. Σούτια 3, εύστοχο από τον Ψηλέα. Πάμε να το δούμε, έχουμε time out 1 και 40 πριν το τέλος του πρώτου μέρους. 22-29
η διαφορά στους 7 για την ομάδα του Μίλωνα. Ξανά εδώ το τρίποντο του Ψηλέα. Κάνει καλή εμφάνιση ο Μίλωνας από τη στιγμή που βρέθηκε πίσω, άλλαξε την άμυνά του, μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα σωστά, να την γυρίσει σωστά, να βρει εύστοχα σουτ και με αυτόν τον τρόπο να προηγείται τώρα με 7 πόντους. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Μελισσουργός πάει στο μπάσιμο. Μακρινό λέει από όχι καλό. Ψηλέα στο αμυντικό rebound. Έχουμε πάτημα πλάγιας γραμμής. Άρα αλλάζει κατοχή. Πηγαίνει και πάλι στο παλιό φάληρο και μπαίνει στο παιχνίδι ο Καψαρίδης για τους γηπεδούχους. Κάτι έχει συμβεί, δεν ξέρω τι ακριβώς. Α, τίποτα, να σκουπιστεί το τερέν πρέπει. Δύο Βενιαμίν έφεραν την σκούπα. Θα καθαρίσουν οι μεγαλύτεροι για να είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει η δουλειά σωστά. 1 και 27 για το τέλος του πρώτου μέρους. 29-22 προηγείται ο Μίλωνας. Και βέβαια με το τέλος του ημιχρόνου θα έχετε την ευκαιρία να δείτε όλα τα replay που έχουμε κόψει από το μάτς μέχρι τώρα. Μπορεί να είναι μία ενεργή κάμερα, η άλλη είναι σταθερή στον κόσμο, αλλά τα replay τα έχουμε. Άστοχος ο Κορμαζιόγλου, ο Γαλάνης στο rebound. Γαλάνης. Έγινε φάουλ πάνω στον playmaker του Μίλωνα. 54 δευτερόλεπτα, έχει συμπληρώσει 5 φάουλ το παλιό φάληρο, αλλά και ο Μίλωνας 4 έχει, από το επόμενο θα σουτάρει βολές σίγουρα και το παλιό φάληρο. Άστοχος στην πρώτη βολή ο παίκτης των φιλοξενουμένων. Εύστοχο στη δεύτερη. 22-30. Βαϊδάκης στον Καψαρίδη. Τσορμπατζιόγλου. Πήγε για τρεις ο Βαϊδάκης, προσποιήθηκε, δεν σηκώθηκε. Χάνει την μπάλα ο Τελεμπής. Κρατάνε παίχτες του Μίλωνα. Λάθος, γλίστρησε μπάλα από τα χέρια του παίχτη των φιλοξενουμένων που κάνει το πέμπτο φάουλ της ομάδας του. Ο Παπανικολόπουλος ήταν αυτός που έχασε τον έλεγχο της μπάλας. 28 δευτερόλεπτα. Δύο βολές για τον Καψαρίδη. Άστοχος στην πρώτη.
23-30. Επιθέσεις για το τέλος του πρώτου μέρους, τη μεγαλύτερη την έχει ο Μίλωνας. Γαλάνης, σούτια 2, ωραίο καλάθι από μέση απόσταση. 22-32, καλάθι από τον Ανδρεόπουλο. Βαϊδάκης, Τορμπατζόγλου, άστοχος, rebound από τον Ανδρεόπουλο, ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος. 32, ο Μίλωνας 23, το παλαιό Φάληρο. Να δούμε τα replay του πρώτου μέρους και θα γυρίσουμε για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα εδώ στο κλειστό γυμναστήριο Σοφία Μπεφών. Οι δύο ομάδες έχουν ολοκληρώσει την προθέρμανσή τους. Σας είπαμε νωρίτερα ότι είναι σχεδόν γεμάτο το Σοφία Μπεφών. Γεμάτο είναι, δεν είναι σχεδόν γεμάτο. Γυρίζει τώρα ο κόσμος στις θέσεις του. Περισσότερα από 1000 άτομα βρίσκονται εδώ, σε ένα καταπληκτικό γήπεδο, πανέμορφο. Και παρακολουθούν αυτό το ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής της Αλφα Εσκανά των ανδρών. Ένα ντέρμπι στο οποίο, όπως βλέπετε και στην κάρτα, ο Μίλωνας προηγείται προς το παρόν με 32-23, και ενώ η ομάδα του παλαιού Φαλήρου είχε φτάσει και στο double score 18-9. Μπαίνουν σιγά σιγά στο γήπεδο οι δύο αντίπαλοι. Παρακολουθείτε σε απευθείας μετάδοση το παιχνίδι σε μια παραγωγή του Sports Hero. Ξεκίνημα στο δεύτερο μέρος. Πρώτη επίθεση για το Φάληρο με τον Τορμπατζιόγλου, τον Δορκοφίκη, τον Τσιμπλή, τον Τσιμπίδη και πάλι τον Τορμπατζιόγλου που αστόχησε, rebound αμυντικό από τον Ζούκα. Καλάνης μπερδεύεται, κερδίζει φάουλ από τον Δορκοφίκη. Γυρίζει, είναι άστοχος. Δορκοφίκης μάζεψε το rebound, ψάχνει πρώτη πάσα, δεν βρίσκει Γρήγορη. Κοκαλιάς. Πλησιάζει, στέκεται, αστοχή ο Τσιμπίδης. Rebound από τον Ζούκα, φτάνει μπάλα γρήγορα μπροστά. Ωραίο καλάθι για τον Μίλωνα. Ανεβάζει τη διαφορά στους 11. 23-34. Τσορμπατζόγλου. Πλησιάζει, βγάζει την μπάσα έξω. Δορκοφίκη τρυφογυρίζει. Καλάθι. Το παίχτη του παλαιού Φαλήρου. Μουσική 25-34. Σούτινε για 2, άστοχο. Rebound. Έχουμε σφύριγμα των διαιτητών.
για τζάμπολ. Εύστοχο σουτ για 2, 25-36. Κορμπατζόγλου περνάει και δίνει φάουλ. Πρώτο φάουλ για τον Μίλωνα στο δεύτερο μέρος. Καλιά σου για 3, αστοχό από τον Καράμπελα. Κατέβασε την μπάλα και τρέχει ο Ζούκας. Βγάζει την μπάλα στο πλάι, σου για 3, αστοχό. Ακόμα πιο μεγάλη διαφορά στο συν 14 ο Μίλωνας. Ξανά εδώ τον τρίποντο των φιλοξενουμένων. Πέντε 39, time out με το ξεκίνημα σχεδόν, καθώς μετά από 2,5 λεπτά, 2:38 στην τρίτη περίοδο, η διαφορά ανεβαίνει διαρκώς για το Μίλωνα. Δύσκολα η επαναφορά για τον Καράμπελα από τον Κοχαλιά. Καράμπελας πλησιάζει. Πολύ ωραίο το λέγια που έκανε για να μειώσει η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου σε 27-39. Ξανά εδώ το καλάθι από τον παίκτη των γηπεδούχων. Σιλέας σου για 3, άστοχο φαίνεται, ναι, από τον Καλάνη. Πήραν όμως το επιθετικό rebound του Μίλωνα. Κακή προσπάθεια με ταμπλό. Κατοχή για τους γηπεδούχους, 6:40 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Διαφορά στους 12. Έχουμε αμυντικό φάουλ που κέρδισε ο Πρόγκας από τον Ανδρεόπουλο. Τρίτο φάουλ για τον Μίλωνα στην τρίτη περίοδο. Για 3, εύστοχο από τον Κορμπατζόγλου. Κοιτάξτε εδώ πως βγαίνει, παίρνει την μπάλα και εκτελεί άμεσα για να κάνει το 30-39. Σφύριγμα για φάουλ. Διαμαρτυρίες από τον Πρόγκα. Thank you.
στη γραμμή ο Ζούκας. Τριάντα, σαράντα. Τριάντα, σαράντα ένα. Μπατζόγλου. Πάνω του ο Γαλάνης. Σούτια τρεις. Άστοχο αυτή τη φορά από τον Δερκοφίκη, όχι, από τον Καράμπελα. Ο Παπανικολόπουλος, Ζούκας, Σιλέας, double team, βήματα χρεώνεται, ζητάει φάουλ. 5 και 35, διαφορά στους 11. Για τον Μίλωνα, τον Μπατζιόγλου. Κοκαλιάς. Δορκοφίκης περνάει ανάποδα. Εξαιρετική προσπάθεια. Για το 32-41 ξανά εδώ η προσπάθεια του Δορκοφίκη. Τώρα είναι έξω για το παλιό Φάλιρο τώρα που έχει μειώσει στους 9. 5 και 7 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Καλιάς, Δορκοφίκης, εξαιρετική πάσα για τον πρώτα. 34-41, κοιτάξτε τι assist κάνει ο Δορκοφίκης στον πρώτα. Παπανικολόπουλος, Γραλάκης, ωραία κίνηση, άστοχο το σούτ, την μπάλα έξω, την έβγαλε ο πρώτα. Είναι για το Μίλωνα, 4-33. Για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Σουτ από τον Ψηλέα. Ριμπάουν από Φίκη. Δορκοφίκης. Γυρίζει, μοιράζει την μπάλα. Φτάνει αυτή στον Κορμπατζόγλου που πλησιάζει. Πάει σε ένα ψηλό κρεμαστό σουτ, μειώνει κι άλλο το παλιό Φαλιρό. 36-41. Κοιτάξτε εδώ τον Τσορβατζόγλου πώς ευστόχησε. Τρίτο φάουλ για το παλιό Φαλιρό στην τρίτη περίοδο. Ψηλέας για τρεις, άστοχος. Προσπάθησε ο Ανδρεόπουλος και κέρδισε τελικά την κατοχή. Το συζητάει τώρα με τον Καράμπελα. Οι διαιτητές έχουν δώσει την μπάλα στο Μίλωνα, έχει μειώσει στους 5 το παλιό Φάλιρο. Το παιχνίδι των comeback μέχρι τώρα. Όπως βέβαια εκατομμύρια παιχνίδια στο μπάσκετ. Τέταρτο φάουλ για το παλιό Φάλιρο, το φάουλ από τον Κοκαλιά, είναι το δεύτερο του. Ραλάκι στην επαναφορά. Ωραία προσπάθεια, ωραίο καλάθι.
για να κάνει τη διαφορά στο 36-43, στους 7. Καλάθι από τον Μπελίτσι. Άστοχος ο Πρόγκας, rebound επιθετικό από τον Καραμπέλα, Δορκοφίκης. Ψάχνει το διάδρομο, χάνει από τον Ψηλέα, λάθος από τον Ραλάκη που ζητάει φάουλ. Πλησιάζει και ευστοχή. Για να μειώσει κι άλλο τη διαφορά ο Τορμπατζιόγλου. 38-43, τους 5 και πάλι. Ανδρεόπουλος. Σούπια 2, άστοχο από τον Μπελίτσι. Προσπαθεί να κλείσει κι άλλο τη διαφορά το παλιό Φάλιρο που κερδίζει φάουλ με τον Τορμπατζιόγλου. Όχι. Όχι, η μπάλα είναι στο Μίλον, αν λένε οι διευθυντές. Δύο και 27 πριν από το τέλος, χρέωσαν με λάθος τον παίχτη του παλαιού Φαλήρου. Όχι, αλλάζουν τώρα την απόφαση. Φάουλ υπέρ του παλαιού Φαλήρου. Από την επαναφορά του Κοκαλιά. Τζορμπατζιόγλου, Δορκοφίκης. Ωραία άμυνα, περνάει ο Δορκοφίκης, αφήνει στον Πρόγκα που πλησιάζει, αστοχή, rebound αμυντικό από τον Ανδρεόπουλο. Σουτιά 3, αστοχό, rebound επιθετικό, Ψηλέας Ραβερσέ, αστοχό, ξανά Ψηλέας. Πηγαίνει με ταμπλό, κερδίζει το φάουλ, δεν πετυχαίνει το καλάθι. Πέμπτο φάουλ για το παλιό Φαλήρο στην τρίτη περίοδο. Ένα και 54 για το τέλος της. Φεύγει ο Καράμπελας, περνάει ο Καψαρίδης για τους γηπεδούχους. Εύστοχος στην πρώτη, 38-44. Εύστοχη και στη δεύτερη. Και φεύγει από το μάτς για να πάρει τη θέση του ο Σπυρίς. Τσορμπατζιόγλου. Καλιάς, Δορκοφίκης, κερδίζει το φάουλ, δεν πετυχαίνει το καλάθι, θα εκτελέσει αυτός τώρα δύο βολές. Έχουν συμπληρώσει 5 φάουλ και οι δύο ομάδες. Στην πρώτη βολή ο Δορκοφίκης. Άστοχος στη δεύτερη. Rebound επιθετικό από τον Πρόγκα. Πετυχαίνει το καλάθι και ξεσηκώνει τους φίλους του παλαιού Φαλήρου.
για να μειώσει σε 41-45. Κοιτάξτε εδώ και πάλι το καλάθι του παίχτη του Παλαιού Φαλήρου. Ραλάκης κερδίζει φάουλ. Όχι, χρεώνεται με πάτημα γραμμής. Δροκοφίκης, Πρόγκας, πλησιάζει, νικάζει τον αντίπαλό του, σκοράρει και πάλι και η διαφορά φτάνει στο καλάθι με την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου να καταφέρνει να πλησιάσει στο μάτς. 58 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλεπτού. Ξανά εδώ το καλάθι του Πρόγκα. Τώρα το μάτς, καθώς θα μπούμε πλέον στην τελευταία του περίοδο, σε κάποια δευτερόλεπτα, πηγαίνει εκεί που έπρεπε να πάει, δηλαδή σε καταστάσεις ντέρμπι. Διότι τέτοιο είναι πάντα ένα μάτς όταν παίζουν αντίπαλοι οι δύο αίτητοι ενός πρωταθλήματος. Ραλάκης. Καραγιαννίδης, ένα ντέρμπι που βλέπετε από το Sports Hero. Έκλεψε το Παλαιό Φάλιρο. Τσορμπατζιόγλου πηγαίνει πολύ γρήγορα. Πολύ περίεργο σουτ. Follow για το καλάθι. Για να ισοφαρίσει η ομάδα του Παλαιού Φάλιρου. Τα 7 δευτερόλεπτα, 45-45. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι ας βρουν ένα σκορ να συμφωνήσουν μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, έτσι ένα καλό ισόπαλο σκορ, και να δούμε στην τελευταία περίοδο ποιος θα κερδίσει. Έτσι γίνεται και σήμερα. Πέρασαν οι δύο ομάδες από το προβάδισμα, έδειξαν καλή εικόνα στην αρχή ο ένας μετά ο άλλος. Τώρα στην τελευταία περίοδο να δούμε τι έχουν να μας παρουσιάσουν. Στην πρώτη βολή ο Μπελίτσης, αν βλέπω καλά, το νούμερο 7 από εδώ. Άστοχο στη δεύτερη. Μία επίθεση για το τέλος της τρίτης περιόδου, αν εξαντλήσει το χρόνο το Παλαιό Φαλήρο. Ο Καλιάς, Τσορβαντιόγλου. Για τρεις, έστοχος! Το περίμενε. Το πανηγυρίζει και αυτός και ο κόσμος της ομάδας του με τη λήξη σχεδόν. Ένα buzzer beater λοιπόν από τον Τσορμπατζιόγλου. Να το εδώ. ...48-46 η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου. Ξεκίνημα στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Δορκοφίκης. Ένα καλάθι μπροστά ο Οφ. Σουτ για τρεις. Αστοχό. Ριμπάουντ ψηλά ο Μπελίτσης. Ραλάκης, Μαυροειδής,
γωνία για τρεις, εύκοχος. Ο Καραγιαννίδης δίνει προβάδισμα στην ομάδα του με 49-48. Άστοχο τρίποντο από την άλλη πλευρά, ο Πρόγκας παλεύει, κερδίζει το rebound, κερδίζει και το foul. Η μπάλα είναι απ' έξω. Με μια εξαιρετική προσπάθεια και σκοράρει ο Βαϊδάκης, 50-49. Πάω κερδισμένο τώρα. Θα πάει στις βολές ο Καραγιαννίδης. Εύστοχο στην πρώτη, 50 όλα. Πενήντα μπροστά και πάλι ο Μίλωνας. Βαϊδάκης. Πλησιάζει, πάει με ταμπλό, ευστοχή. Ξανά μπροστά το παλιό Φάλιρο, 52-51. Ξανά εδώ η διείσδυση του Βαϊδάκη που από πλάγια θέση μπόρεσε να πετύχει το καλάθι. Ραλάκης, βγάζει την μπάλα στη γωνία, σουτ για τρεις άστοχο. Τορκοφίκης. Προσπαθεί να τρέξει το παλιό Φάλιρο, σταματάει όμως ο Κοκαλιάς καθώς γύρισε ο Μίλωνας. Βαϊδάκης. Επιθετικό φάουλ. Ραλάκης. Κερδίζει φάουλ από τον Τσορμπατζιόγλου που δεν συμφωνεί. Τρία τα φάουλ για τους γηπεδούχους, ένα για τους φιλοξενούμενους στο τέταρτο δεκάλεπτο. Να ευκολύψει ο Μίλωνας από κοντά, δεν τα κατάφερε. Βαϊδάκης. Φάουλ από τους φιλοξενούμενους τώρα. Κοκαλιάς. Τορκοφίκης. Δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Ψηλέας. Ο
όσο περνάει η ώρα γίνεται και πιο δύσκολη η επαφή με το καλάθι για τις δύο ομάδες. Ψηλέας για τρεις. Άστοχος. Ψηλά, rebound, καλάθι. Από τον Μαυροϊδή. Εδώ η προσπάθειά του. Κοκαλιάς. Κοκαλιάς, Τσορβατζιόγλου, Πρόγκας, με ταμπλό, έστοχος και αυτός. (Συσχελίδι) 54-53, τώρα πια οι δύο ομάδες πόντο-πόντο, καλάθι-καλάθι. Βήματα είναι αυτά, ναι. Από τον Καραγιαννίδη. 5 και 52 για το τέλος του μάτς. Πολύ ευχάριστο να βλέπουμε ότι έχουμε στην παρέα μας περισσότερους από 200 ανθρώπους που βλέπουν ταυτόχρονα αυτό το παιχνίδι για την Αλφα Εσκανά των ανδρών. Το Sports Hero από το ξεκίνημα που βρέθηκε στην προβολή του ελληνικού αθλητισμού πριν από 9 χρόνια πάντα έλεγε, πίστευε και πιστεύει ότι ένα τρομερό τρίποντο εδώ από τον Τσορβατζιόγλου, πίστευε και πιστεύει λοιπόν ότι αξίζει προβολή σε αυτό το κομμάτι του αθλητισμού. Γι' αυτό και είμαστε δίπλα και θέλουμε να προσφέρουμε όσο μπορούμε. Βαϊδάκη στον εφηδιασμό, άστοχος. Σπρώχνουν την παραμακριά, τελικά τη βγάζει ο Ψηλέας. Στο συν 4, το παλιό Φαλήρο, μετά από ώρα, παίρνει μια κάποια διαφορά. Βήματα από τον Τσορβατζιόγλου. Τσορβατζιόγλου άλλαξε. Συγγνώμη. Ο Καραγιαννίδης άλλαξε με τον Ζούκα. Τέταρτο φάουλ για το παλιό Φάλιρο. Μπάσιμο και ωραίο καλάθι για το 57-55 από τον Ζούκα. Τορκοφίκης. Αστοχή. Rebound από τον Ζούκα. Δέκα δευτερόλεπτα για την επίθεση. Μπάλα φτάνει στον Ζούκα που περνάει μέσα. Αναπηδάει μπάλα τρεις φορές το Στεφάνι και τελικά πέφτει μέσα σε αυτό, μέσα στο καλάθι. Τρισήμισι λεπτά. Παπανικολόπουλος. Κάνει μπάλα στο πλάι σου, πια τρεις, έξω είναι.
Rebound από τον Μαυροϊδή. Δεν είναι καλό το πέρασμα της μπάλας με τη ρακέτα. Φτάνει ο Βαϊδάκης στο καλάθι, το πετυχαίνει, ευστοχή, δίνει αέρα πάλι 4 πόντων. Ή όχι, για να δω τώρα τι λάθος. Λάθος έχω κάνει. 59-57. Ναι, δεν έβαλα το καλάθι πριν. Σουτ για 3, άστοχο από τον Παπανικολόπουλο. Πλησιάζουμε στα τελευταία 2,5 λεπτά. Φεύγει ο Τορμπατζιόγλου, περνάει ο Κοκαλιάς στη θέση του. Κορκοθήκης. Χάθηκε η μπάλα. Φεύγει μπροστά ο Ξηλέας. Πηγαίνει στο lay-up. Σκοράρει για να ισοφαρίσει σε 59-59. Ξανά εδώ πως έφτασε στο lay-up. Τελευταίο δίλεπτο στο μάτς. Στα ίσια οι δύο ομάδες. Σουτ για 2. Εύστοχο! Από τον Κοκαλιά. Σίτα 1-59. Ωραία προσπάθεια από την άλλη πλευρά τώρα. 61-61. Από τον Ζούκα. Γιορκοφίκης, Τορμπατζιόγλου για 3, άστοχος. Ζούκα σταματάει. Τελευταίο λεπτό. Γίνεται το λάθος. Κλέβει ο Πρόγκας. Βαϊδάκης 3-2 στον εφηδιασμό. Τορμπατζιόγλου. Καλάθι και φάουλ. Φοβερή προσπάθεια από τον Τορμπατζιόγλου. Που κάνει το 63-61. Κοιτάξτε όλη τη φάση με το κλέψιμο. Τρομερό καλάθι και φάουλ και μία βολή. Εξήντα 4-61 έχουμε time out. 55 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του μάτς. Το παλιό Φάληρο προηγείται με 3. Στην επαναφορά ο Καραγιαννίδης για το Μήλωνα. Παπανικολόπουλος για 3 για την ισοφάριση. Τρομερό τρίποντο από τον Παπανικολόπουλο. Κορκοφίκη στο καλάθι. Πανηγυρισμοί. Time out.
66-64. Ένα δευτερόλεπτα για το τέλος και το παλιό Φάληρο είναι και πάλι μπροστά. Ψηλέα στην επαναφορά. Μπερδεύεται ο Καραγιαννίδης. Πέφτουν όλοι, πετάει την μπάλα από το πάτωμα. Την παίρνει την μπάλα ο Πρόντας που κερδίζει φάουλ στα 10 δευτερόλεπτα. Κοιτάξτε εδώ τι φάση είχαμε τώρα, μπερδεύονται, πέφτουν κάτω, την πετάει την μπάλα από το πάτωμα ο Καραγιαννίδης, όπως ήταν καθισμένος, παίρνει ο Πρόγκας, κερδίζει και το φάουλ και έχουμε και πάλι time out. 9 δεύτερα πριν το τέλος, 66-64. Κατάφερε ο Πρόγκας με τα χίλια ζόρια να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή της ομάδας του. Κέρδισε το φάουλ του Τσορβατζόγλου. 6 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα για το τέλος του παιχνιδιού. Στη γραμμή ο παίχτης του Παλαιού Φαλήρου. Με δύο βολές η ομάδα του κερδίζει. Είναι άστοχος στην πρώτη όμως. Εύκολο στη δεύτερη. Φάουλ στα 3 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα που έκανε ο Τσορμπατζόγλου. Φάουλ για δύο βολές. Πρέπει να μπει η πρώτη και μετά χωρίς να είναι, να φανεί ότι είναι επίτηδες. Ανάποδα τη φανέλα φοράει ο παίχτης του Φαλήρου, έτσι καβελώνεις, που μπαίνει για το rebound, δεν το ξέρει, δεν το έχει καταλάβει. Είναι αυτός με το ανοιχτόχρωμο, δεν ανοιχτόχρωμο, είναι ανάποδα φανέλα. Εύστοχο στην πρώτη πράγματι ο Παπανικολόπουλος, που πρέπει να τη χάσει και να γίνει follow. Ποιος τη χάνει, δεν υπάρχει follow, σουτ για δύο, τέλος του match. Το Παλαιό Φάληρο κερδίζει με 67-65 την ομάδα του Μίλωνα και έτσι κατακτά τη νίκη και συνεχίζει να είναι αίτητο στο πρωτάθλημα της Αλφα Εσκανά των Ανδρών. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που είδαμε μέσω του Sports Hero. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να σας φέρουμε και άλλα παιχνίδια από την Αλφα Εσκανά των Ανδρών φέτος, με όσο το δυνατόν καλύτερη προσπάθεια μπορούμε να κάνουμε να έχετε μια άρτια μετάδοση στους δέκτες σας, στους υπολογιστές σας. Είδαμε λοιπόν ένα μεγάλο μάτς, τελείωσε 67-65 υπέρ του Παλαιού Φαλήρου. Άξιες και οι δύο ομάδες για την μέχρι τώρα εξαιρετική τους πορεία, για αυτό που έχουν παρουσιάσει και για το σημερινό παιχνίδι. Και με τον πανηγυρισμό των παιχτών του Παλαιού Φαλήρου και την αποθέωση που γνωρίζουν από τους φίλους της ομάδας, θα πάμε και στο Μίλωνα. Και όσο εμείς τα μαζεύουμε εδώ, τα μηχανήματά μας, σας αφήνουμε να δείτε όλα τα replay που είχαμε στο σημερινό παιχνίδι. Από το συνεργείο του Sports Hero και από τον Γιώργο Νιφλή που ήταν στην περιγραφή, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ από το Σοφία Μπεφόνη.